Ο λόγος της επίσκεψης εντάσσεται στην περιοδία που, στις περιοδίες που κάνουμε αυτή την εποχή για ενημέρωση αφύπνιση του κόσμου σχετικά με τις εξελίξεις που έχουμε σε μια τυφλή διαπραγμάτευση. Και τι λέω τυφλή, γιατί στην πραγματικότητα έχουμε τελεσίγραφα και υποχωρήσεις. Τελεσίγραφα οι δανειστές, υποχωρήσεις η κυβέρνηση. Μέχρι που έχουν φτάσει στο σημείο, ας πούμε, πραγματικά κυριολεκτικά, αλλά δεν έχουν ξεφύγει από κάθε λογική, όταν τελευταία οι δανειστές συζητούσαν για πάνω από 15 δισεκατομμύρια μέτρα. Που νομίζω ότι κανένα σοβαρό άνθρωπο, όσο παραλόγο και να είναι, δεν μπορούσε να περιμένει ποτέ από την Ελλάδα ότι θα μπορούσε να πάρει αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό και εγώ έχω την αίσθηση ότι παίζονταν ένα παιχνίδι, ειδικά από την περασμένη Παρασκευή. Παίζεται ένα παιχνίδι σαν αυτό το ανέκδοτο του Χότζα. Σου λέγανε, θέλω 6 δισεκατομμύρια μέτρα, σου λέει ο Υπουργός Οικονομικών, στα δίνω. Α, όχι, δεν θέλω 6, θέλω 8. Έρχεται η κυβέρνηση την Κυριακή, την περασμένη Κυριακή, λέει εντάξει 8. Μετά πηγαίνει με τα 8, ζητάνε 11. Μετά πάει με τα 11, πηγαίνει στα 13, τώρα στα 15. Και νομίζω ότι παίζεται ένα παιχνιδάκι, ώστε ο κόσμος να πει, α, γλίτωσα τα 15, πήγα στα 11. Και αυτό να είναι επιτυχία, να θεωρηθεί επιτυχία. Αυτό νομίζω ότι παίζεται αυτή τη στιγμή. Ναι και όχι. Στο ζήτημα του. Καταρχάς, κάτσε να δούμε αν έχουμε δημοψήφισμα. Εγώ δεν έχω πιστεί. Δεν έχω πιστεί από τον κύριο Τσίπρα ότι όντως θέλει δημοψήφισμα. Πρώτον, δημοψήφισμα τεχνικά μέσα μια εβδομάδα δεν γίνεται. Εντάξει. Δεύτερον, τι σημαίνει αυτό το όχι. Ό,τι και να λέει η κυβέρνηση ότι το όχι αυτό είναι όχι στο τελεσίγραφο. Στην πραγματικότητα το όχι αυτό θα σημαίνει όχι σε οποιαδήποτε συμφωνία με τους δανειστές. Οπότε μετά τι ακριβώς έχει να κάνει η κυβέρνηση. Ποιο είναι το μετά για την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν μπαίνουμε, δεν νομίζω, χωρίς διευκρινισμένα αυτά από την πλευρά της κυβέρνησης, δεν νομίζω, δεν με πείθει τουλάχιστον εμένα, ότι όντως θέλει ένα δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα το θέλει αυτός, ώστε αυτός που αναζητάει νέα εντολή από το λαό για να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Όταν δεν σου λέει ότι δεν έχει κανένα βήμα παραπέρα να κάνει, όλα αυτά τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, αφήνει έρμεο την ελληνική οικονομία στους εκβιασμούς των δανειστών και κυρίως τον κύριο Ντράγκη, τότε γιατί ζητάει δημοψήφισμα. Η 6η Ιουλίου, εάν γίνει το δημοψήφισμα, είναι σίγουρο θα πάρει το όχι συντριπτικά ποσοστά. Όπως και να έχει, ό,τι και να λέει ο καθένας, το όχι αυτό θα είναι πρόκριμα για να φύγουμε από το ευρώ και να διαγράψουμε το χρέος. Και να καταγγείλουμε το χρέος. Τουλάχιστον από την πλευρά του λαού. Ακόμη και έτσι να μην είναι, το ενδεχόμενο είναι σίγουρο εντάσσεται στο όχι και το έχει ο καθένας στο μυαλό του, άσχετα με το πόσο έτοιμος είναι να το υποστηρίξει. Άρα, εκ των πραγμάτων, η 6η Ιουλίου θα είναι πρώτο θέμα στην ατζέντα, στην ημερήσια διάταξη δηλαδή της 6ης Ιουλίου, ακριβώς αυτό. Καταγγέλουμε και φεύγουμε. Ανεξαρτήτως τι κάνει η κυβέρνηση. Σε αυτή την περίπτωση, πώς θα αντιδράσουν τα πολιτικά κόμματα. Συνολικά, πώς θα αντιδράσουν οι πολιτικές δυνάμεις, είναι άγνωστο. Ήδη αρχίζει και πολλώνει την κατάσταση. Ο κ. Κουτσούμπας μας είπε ότι θα απέχει. Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Τρέμει να τοποθετηθεί απέναντι στο επίκαιρο δίλημα. Οι υπόλοιπες δυνάμεις έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι να στηρίξουν ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά συνηγορούν στο ότι αρχίζει ξεκαθαρίζει το τοπίο και μπαίνει μεγάλη διαίρεση στον ελληνικό λαό και άρα η επιλογή του ελληνικού λαού. Από αυτή την άποψη, για μας είναι πολύ θετική εξέλιξη, γι' αυτό υποστηρίζουμε το δημοψήφισμα, έστω και με αυτόν τον τρόπο, έστω και με αυτό το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν σιγουρίες, δεν θα υπάρχει χρόνος καν για να ενημερωθεί ο λαός, αλλά από ένστικτο ο λαός θα πάει καλά. Η Ελλάδα είναι και στην Ευρώπη. Όχι. Η Ευρώπη είναι και στην Ελλάδα, αλλά αυτή η Ευρώπη δεν ανοίξει κανέναν, παρά μόνο σε δικαιοκράτες. Δεν μας αφορά αυτή η Ευρώπη. Η Ευρώπη του Καρλομάγνου, του καλβινισμού, του καθολικισμού και όλα αυτά τα πράγματα δεν μας αφορά. Αφορά τους απεικιοκράτες που δημιούργησαν, τους φαγείς που την εξέφρασαν, αλλά όχι τη δημοκρατία, τον πολιτισμό, τον ανθρωπισμό, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μάχεται η σημερινή Ευρώπη.